Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Την ιερά εικόνα Παναγίας της Ξενιάς υποδέχτηκε η Μητρόπολη Ερέγκων Ιγρήτας μέσα σε κλίμα κατάνοιξης και συγκίνησης χθες το απόγευμα στη Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερών, προς κοινό συνεορτασμό της μνήμης της Μεγαλομάρτυρας Αγίας Παρασκευής. Η εικόνα θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή 28 Ιουλίου, ενώ θα τελούνται καθημερινά ιερές ακολουθίες προς αγιασμό και πνευματική ενίσχυση των πιστών. Η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης με τιμή, σεβασμό αλλά και χαρά πνευματική υποδέχτηκε την Ιερά Εικόνα Παναγίας Ξενιάς από την παλέφατη ομώνυμη γυναικεία Ιερά Μονή Αλμυρού Μαγνησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος την Τετάρτη 24 Ιουλίου το απόγευμα στην Ανδρώα Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Σερών προς κοινό συνεορτασμό της μνήμης της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Παρασκευής της Θαυματουργού. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή 28 Ιουλίου. Του θεομετωρικού εκτυπώματος, το οποίο με πολύ αγάπη προσκόμισε στην πόλη των Σερών ο πατέρας Σταύρος Σωτηρόπουλος, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα βαθιά συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης Θεολόγο, με τη συμμετοχή του Ευαγού Σκληρού, καθώς και πλήθους ευσεβών χριστιανών που προσήλθαν για να προσκυνήσουν και να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης της Σεραϊκής Εκκλησίας Θεολόγος ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιο και την καθηγουμένη της Παναγίας Ξενιάς στη Μαγνησία Νυμφοδόρα Μοναχή για την μεταφορά της εικόνας στην πόλη των Σερών. Την ιερά και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της επικαλουμένης Ξενιάς ελθούσαν εκ της ευδιέσης εκκλησίας της Δημητριάδος και ομίζουσα εις όλους εμάς την χάρη και την ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου. Η ιερά και θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Ξενιάς, η οποία δεν είναι άγνωστος τουλάχιστον επεσχάτων των ετών και στη Μητροπολιτική μας παροικία, είναι γνωστή, πασίγνωστη στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος. Προς αυτήν προσφεύγουν με χριστές ελπίδες και δεν διαψεύδονται λίθος πολλοί των χριστιανών, οι οποίοι στην Αγία Μορφή της, η οποία έχει τέτοια ποικίλητα και τέτοια χάρη, εμπιστεύονται τα αιτήματα και τις προσευχές τους. Η Παναγία Ξενιά, ως και η ίδια η ονομασία της υποδηλώνει, είναι η ξένη Παναγία.
όπως ξένος ήταν και ο τόπος της. Ξένη η Παναγία προς την φθορά και στην αμαρτία. Ξένη η Παναγία προς την ευτέλεια και την θαρτότητα αυτού του κόσμου. Ξένη η Παναγία προς την αμαρτία, προς όλα εκείνα τα οποία αποτελούν τα πληφόρα βέλη του πονηρού δια των οποίων πληγώνει τις ανθρώπινες ψυχές. Υπάρχει δε ισχυρά πεποίθησης, αν όχι βεβαιότης, τουλάχιστον στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Μητροπόλεως Δημητριάδος, ότι η εικόνα αυτή είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά. Με αισθήματα βαθύτα της συγκινήσεως, είπε ο Σεβασμιότατος, υποδεχόμαστε στην πόλη το εικόνισμα της Παναγίας Ξενιάς που διασώζει την Πανάγια Μορφή της Βασίλισσας των Ουρανών, της κυρίας Θεοτόκου. Με αισθήματα βαθιάς συγκινήσεως, υποδεχθήκαμε πριν από λίγο την εικόνα της Παναγίας Ξενιάς. Είναι μια αρχαιοτάτη εικόνα του 8ου αιώνα. Καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδος. Ασφαλώς είναι πολύ παλαιότερα. Η δε τεχνική της είναι φιλοτεχνημένη από κυρωμαστίχη, παραπέμπει στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Η περιοχή της Θεσσαλίας, της Ευβοίας και της Στερεάς Ελλάδος ιδιαιτέρως έτσι ευλαβείται αυτή την ιερά εικόνα, η οποία δικαίως έχει λάβει την προσωνυμία της Θαυματουργού. Εικόνος πράγματι, χιλιάδες ανθρώπων προσέρχονται στη χάρη της και λαμβάνουν κατά το μέτρο της πίστος την απάντηση στα αιτήματά τους. Αυτή η εικόνα ήρθε κοντά μας να συνεορτάσει την ιερά και φωτοφόρο μνήμη της Αγίας Παρασκευής, προστάτηδος της ιεράς αυτής μονής, και αυτό γεμίζει τις καρδιές μας με πολύ μεγάλη χαρά. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή την ευλογία της Παναγίας μας που θα είναι κοντά μας αυτές τις ημέρες και να την παρακαλέσουμε και για τα προσωπικά αλλά και για τα γενικά αιτήματα. Να την παρακαλέσουμε να στείλει και λίγο δροσιά και στις ψυχές και συνολικώς στην ύπαρξή μας και να στείλει και λίγη βροχή για να ποτιστεί ο κάμπος, η περιοχή μας η οποία μαστίζεται από ανομβρία. Να σημειωθεί ότι καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, προσαγιασμό και πνευματική ενίσχυση των πιστών. Να μας βοηθάει, να μας ευλογεί, να μας έχει καλά και μεγάλη ευλογία που την έχουμε εδώ κοντά μας. Πιστεύετε στα θαύματά της? Βεβαίως. Πολύ ωραία. Πιστεύετε ότι είναι θαυματουργείο? Ναι, το πιστεύω. Μεγάλη ευλογία. Ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά να προσκυνήσουμε. Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι. Πιστεύετε στα θαύματά της? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πιστεύετε στα θαύματά της? Εννοείται, εννοείται. Ποιος δεν πιστεύει? Ζητήσατε κάτι από την Παναγία να σας το εκπληρώσει? Να έχει καλά όλο τον κόσμο. Ο Αγγελέας Καραμαλής, αδελφός του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε μια σπάνια και αποκαλυπτική εξομολόγηση περιγράφει ένα περιστατικό από το βράδυ της επιστροφής του σωρέου πολιτικού από το Παρίσι για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή. Η εξιστόρηση του Αγγελέα Καραμαλή αποκαλύπτει το κλίμα διχασμού που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Μια σπάνια και αποκαλυπτική εξομολόγηση του Αχιλλέα Καραμαλή, αδελφού και στενού συνεργάτη του τότε Πρωθυπουργού, θα διαβάσετε αυτή την Κυριακή 28 Ιουλίου στην ειδική έκδοση «Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και η αποκατάσταση της δημοκρατίας». 24 Ιουλίου 1974, ξημερώματα. Ένα περιστατικό στη διαδρομή από το ελληνικό έως τη Βουλή που δείχνει πόσο ασταθές και επικίνδυνο ήταν το σκηνικό μέσα στο οποίο επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από το Παρίσι. Αεροδρόμιο Ελληνικού 1974. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μόλις έχει επιστρέψει από το Παρίσι. Ο Αχιλλέας Καραμαλής περιγράφει τι έζησε στη διαδρομή από το αεροδρόμιο του Ελληνικού έως τη Βουλή στη συνέντευξή του με τον Αλέξη Παπαχελά. Υπάρχει μια σιγοπηδεία στην πορεία από αεροδρόμιο σαν άτορα. Ο Καραμαλής μπήκε στο αυτοκίνητο που του έστειλε ο Κυζίκης. Εγώ μπήκα στο αμέσως επόμενο αυτοκίνητο που ήταν η ασφάλεια. Στη διαδρομή άκουγα τη Μοτορόλα, το υβριολόγιο εναντίον του Καραμαλή. Όταν οδεύαμε προς Αθήνα και ο κόσμος απ' έξω δεν σημαίνει και έτσι να βρίζουμε τον δείξιο, τον πάθιο ότι θα τον δείξω, ότι θα τον καθάνω. Τον
Και τι δεν έπανε. Πάει λοιπόν ο γόφυλα τον Ζακ. Λέω άφησε το. Αυτό το ευρωλόγιο να το φανταζεί από το αεροδρόμιο. Έχει το ξενοδοχείο. Πίστευσε. Και σας είπε ότι έρχομαι να μην μας δέσουν. Πώς το είπα ακριβώς. Εγώ φρόντισε να μας δέσουν. Φρόντισε να μην μας δέσουν. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Μετά από 8 ημέρες φωτιάς που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στο όρος Όρβυλος, φαίνεται πως τελικά αυτή σβήνει. Ωστόσο, πάνω από 11.000 στρέμματα δασικής έκτασης έχουν καεί και η ζημιά στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο είναι μεγάλη. Έβριξε στο όρος Όρβυλος. Η φωτιά είχε ξεσπάσει από κεραυνό το βράδυ της 5ης 18 Ιουλίου σε δύσβατη περιοχή πάνω από το Αχλαδοχώρι. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Συντικής Βασίλης Τσαβλίδης, μιλώντας στο Επιλογές, δήλωσε αισιόδοξος ότι η φωτιά σήμερα 5η 25 Ιουλίου μετά από 8 ημέρες θα σβήσει. Τα πυκνά σύννεφα που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή είναι ένα αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα. Από την πρώτη στιγμή η κατάσβεση γινόταν με εναέρια μέσα και πραγματοποιούνταν ρήψεις από αέρος. Αυτή τη στιγμή η Αφροδίτη στην περιοχή μας έχει περιοριστεί η φωτιά πάρα πολύ, έχει πολύ λίγες αιστείες καπνού. Εχθές το βράδυ ψυχάλησε και ήταν πολύ, πολύ βοήθηση η ψυχάλα για να ηρεμήσει η φωτιά. Τώρα που μιλάμε ήδη ψυχαλίζει λίγο. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ αρκετά η φωτιά, ελπίζουμε να... Άρα είσαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι πολύ, ναι. Ωστόσο όμως τάχτη έγιναν 11.000 στρέμματα δασικής έκτασης από την πυρκαγιά. Το πέρασμα της πύρινης λέλαπας είναι καταστροφικό, καθώς εκτός από τη δασική έκταση έχουν καεί και εκατοντάδες άγρια ζώα ζωντανά. Ο κύριος Τσαβλίδης ανέφερε επίσης ότι ήδη από την Τετάρτη 24 Ιουλίου πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής έστρωσαν 1.000 μέτρα λάστιχα και έσβηναν τη φωτιά από τη μία πλευρά. Παράλληλα ευχαρίστησε τις δυνάμεις πυροσβεστικής και στρατού, τη δασική υπηρεσία, την αντιπεριφέρεια και τα συνεργεία του Δήμου Συντικής για την πολυήμερη προσπάθειά τους. Τα εναέρια κάναν πολύ καλή δουλειά. Το πεζοπόρο τμήμα του νομού και από Θεσσαλονίκη, η ΕΜΟΔΕ, έκαναν πολύ καλή δουλειά. Απλώσανε 1.000 μέτρα λάστιχο και σβήσανε και αυτή τη φωτιά. Αχθές δηλαδή επιχείρησαν και πεζοπόρα τμήματα. Επιχείρησαν πεζοπόρα, ναι, από τη μία τη μεριά που ήταν ενεργοπαίδιο, στήσανε λάστιχο. Είχαμε κάνει αντιπυρικές πολύ καλές και ήταν προσβάσιμος και ο δρόμος να φτάσει στα πυροσβεστικά μέχρι ένα σημείο. Μέχρι στιγμής είναι πολύ καλά. Ευελπιστούμε λίγο να βρέξει ακόμα και να τελειώνουμε. Θα έχουμε ακριβές εικόνα τι έγινε, αν έσβησε ή αν έχει ακόμα λίγο. Αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Ωραία, έγινε. Εγώ θέλω να, μέσω του κανάλι σας θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, το δασαρχείο, το διευθυντή δασών, την αντιπεριφέρεια, ο στρατός, όλοι ήταν δίπλα μας. Εδώ με το Δήμο όλοι είχαμε μπολντόζες, μηχανήματα, κάναμε αντιπυρικές και πετύχαμε το στόχο που έπρεπε να πετύχουμε. Να μείνουμε στο θέμα και πάμε να σου μιλήσουμε με τον κύριο Αβραάμ Τσαβλίδη, τον πρόεδρο του Αχλαδοχωρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαβλίδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Επιτέλους μπορούμε να πούμε μετά από μία εβδομάδα ότι η φωτιά έσβησε, έτσι. Ναι, η φωτιά έσβησε. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά που σας ανέφερα, η φωτιά θα έσβηνε μόνο με τη βροχή ή αν έβγαινε σε δρόμους. Μετά μία εβδομάδα μας έβρεξε, περιόρισε αρκετά. Προσπάθησαν αρκετά και τα παιδιά, οι πυροσβέστες Χερσαία σε κάποιο μονοπάτι που δεν υπήρχε επικινδυνότητα, κρατήσαν τη φωτιά από εκεί. Ελικόπτερα κάνανε στοχευμένες ρήψεις. Τώρα υπάρχουν κάποιες μικροαιστείες, κορμοί πεσμένοι που καίγονται κτλ. Και επιχείρησαν από το μεσημέρι και μετά τα ελικόπτερα και σε αυτό το κομμάτι. Άρα ουσιαστικά έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, κάποιες μικροαιστείες που σβήνουν οι πυροσβέστες. Μετά από μια εβδομάδα όμως, όπως είπαμε, και με, όπως λένε πληροφορίες, πάνω από 5.000 στρέμματα καμένα, έτσι. Ενδεχομένως δεν είναι και περισσότερα. Βέβαια, επειδή το πεύκο είναι ύπουλο δέντρο, έχει πάρα πολύ πευκοβελώνα κάτω, μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις να κινείται και υπόγεια η φωτιά χωρίς να είναι ορατή, έτσι. Δεν είμαστε δηλαδή σίγουροι ότι τελείωσε. Τώρα αυτό που φαίνεται είναι ότι έχει σβήσει φωτιά. Ναι. Πέρα από τις αστείες τις μικρές, ναι.
Προφανώς γι' αυτό έχουν μείνει και κάποια τμήματα εκεί για να ελέγχουν την κατάσταση. Ναι, έχουν μείνει αρκετά τμήματα. Τώρα, μας είπατε εσείς στην προηγούμενη ενημέρωσή μας ότι προκλήθηκε από κεραυνό η φωτιά. Είστε σίγουρος γι' αυτό, δεν υπάρχει δηλαδή ανθρώπινο χέρι. Και σε μια φωτιά όμως που κράτησε μια εβδομάδα. Τι δεν έγινε ή τι θα μπορούσε να γίνει περισσότερο, κύριε Σαβλίδη, για να μην φτάσουμε να καίει η φωτιά μια εβδομάδα? Τι δεν έγινε, θα σας πω. Είναι εκτίμηση δική μου και όλου του κόσμου, βέβαια, έτσι. Ναι. Η φωτιά προκλήθηκε από τον κεραυνό γύρω στις 10 και κάτι την περασμένη Πέμπτη. Υπήρξε άμεση ενημέρωση ότι υπάρχει εστία φωτιάς. Ήταν νύχτα, βέβαια, δεν μπορέσανε εκείνη την ώρα να επέμβουν. Την επόμενη μέρα το πρωί, για κάποιους λόγους, χρονοτριβήσανε να έρθουν να επέμβουν τα αέρια μέσα, γιατί είπαμε χερσαία είχε απαγορευτικό λόγω ναρκοπαιδίων και μια κραγία των βλημάτων. Από την ενημέρωση που έχω άτυπα, βέβαια, είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλές αιστείες φωτιάς στο Πάικο, στο Φαλακρό, κινδύνεψαν σπίτια στην Τριανταφυλιά Σερών και γι' αυτό το λόγο καθυστέρησαν να επέμβουν. Είναι ένα βουνό πάρα πολύ κακοτράχαλο, μέχρι και για τις ρήψεις των αεροπλάνων. Έχει πάρα πολλές κάθετες χαράδρες, δεν μπορεί να γίνει σωστή ρήψη. Και γι' αυτό και δεν μπόρεσαν να κάνουν δουλειά. Και αλλάξαν και τα καναντέρ κάποια στιγμή, στείλαν κάποια άλλου τύπου αεροσκάφη που ρίξαν επιβραδυτική σκόνη, που μπορούσαν να πάρουν περισσότερο ύψος. Απλά όλα αυτά έγιναν με χρονοκαθυστέρηση. Άρα ουσιαστικά λέτε κάποιον, πως... Λέω αυτό που συνέβη, έτσι. Ναι, αυτό που είδατε και βιώσατε εσείς, ναι. Γιατί είστε εκεί. Ναι. Άρα η αρχική καθυστέρηση των προσπαθειών για πυρόσβεση και το γεγονός ότι είναι μια περιοχή που ακόμα και τα αεροπλάνα δύσκολα μπορούν να κάνουν ρήψεις. Αυτά ήταν τα ίδια. Είναι δύσκολο. Βέβαια, είπαμε, αν και εφόσον ερχόταν και κάνανε δύο ελικόπτερα από 5 ρήψεις στην αρχική εστία, δηλαδή το πρωί της Παρασκευής, δεν θα είχε προκληθεί η ζημιά που προκλήθηκε. Θα είχε περιοριστεί. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε ο πρώτος πιλότος και τον αποσύρανε για να πάει κάπου αλλού, γιατί κινδύνευα σπίτια, η ενημέρωση που έκανε από τον αέρα ήταν ότι καίγεται ένα γήπεδο μέρος. Έτσι διαστάζει η φωτιά. Οπότε, όταν και εφόσον δεν περιορίστηκε σε εκείνο το σημείο, μετά δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Τα αεροπλάνα πότε ήρθανε πρώτη φορά? Αν δεν απατώμε Παρασκευή, το Σάββατο. Δηλαδή από Πέμπτη βράδυ που ξεκίνησε η φωτιά, Σάββατο ήρθανε τα αέρια μέσα. Νομίζω, ναι, να μην πω και ψέματα. Τώρα έχουμε μπερδευτεί και με τις μέρες εδώ. Είναι πολλές μέρες, μεγάλος πανικός. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω το Σάββατο το πρωί ξεκίνησαν να επιχειρούν. Ναι. Επομένως, αυτή η καθυστέρηση είχε και τα αποτελέσματα για τη συνέχεια και μάλιστα, όπως είπατε, αφού ήρθε ένα αεροπλάνο στην αρχή, μετά έφυγε και αυτό για να πάει αλλού. Ναι, ναι. Και φτάσαμε σημείο αυτό. Το πρόβλημα το όλο είναι το εξής. Δεν υπάρχει εκ των προτέρων μέρημνα. Συνέχεια ψάχνουμε να βρούμε το ποιος θέει μετά το γεγονός. Δηλαδή, θα έπρεπε για μένα αυτή τη στιγμή ο Όρβυλος να κοπεί στα δύο, να υπάρχουν ζώνες οι οποίες θα μπορεί να ανεβεί όχημα χερσαίες δυνάμεις σε μια φωτιά και σε έναν πόλεμο. Άμα δεν πάει χερσαία δύναμη, δεν τελειώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Και όλα αυτά, δηλαδή, όλα αυτά έγιναν δεν γιατί δεν υπήρχαν αντιπυρικές. Ακριβώς. Έχουμε βρει τώρα στην Ελλάδα. Δεν αφήνει ο στρατός και δεν αφήνει ο στρατός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δυτικά του Ορβύλου είναι συνεχόμενη γραμμή. Έχουν γίνει αιτήματα για να βάλουν ανεμογεννήτες. Δεν συνδυάζουν το ένα γεγονός με το άλλο. Απλά λέω, εκεί πώς θα γίνει μπαμ-μπαμ δρόμος για να μπουν οι ανεμογεννήτες και δεν μπορούμε να κάνουμε δύο κάθετες ζώνες, να κόψουν τον όρθιο στη μέση και να μην ξανασυμβεί. Δηλαδή, αν πάρει μετά 20 χρόνια πάλι φωτιά, πάλι τα ίδια θα συζητάμε. Υπάρχει οριοθετημένος δρόμος από εποχή Μεταξά, ο οποίος ανεβαίνει σχεδόν στα 1800. Εάν εκείνος ο δρόμος είχε συντηρηθεί, θα ανέβαιναν τα οχήματα επάνω, η φωτιά ήταν στα 500 μέτρα. Θα έσβηνε. Κύριε Τσαβλίδη, λύσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι να γίνονται πράξη αυτές οι λύσεις και να μην χρονοτριβούμε.
Γιατί φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα, δυστυχώς. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν είναι για ένα εμπορικό κομμάτι, το οποίο θα αποφέρει σε κάποιους λίγους χρήματα, αμέσως το τελειώνει το θέμα. Δεν χρονοτριβούν καθόλου. Δηλαδή, τώρα δεν είναι κρίμα. Εδώ πέρα υπήρχαν σπάνια ήδη πέφκες, υπάρχουν ζώα τα οποία. Μιλάμε για αγριοπρόβατα. Γνωρίζει ο Έλληνας το ότι στον Όρβυλο, στο Αγλαδοχώρι, έχει αγριοπρόβατα, αγριόγαλους και παντός τύπου Φλωρίδα και Πανίδα που δεν τη γνωρίζουν καν. Και εγώ δεν τα γνωρίζω όλα, έτσι, δεν είμαι επιστήμονας. Αυτό λοιπόν τώρα θα πάψει να υφίσταται για αρκετά χρόνια. Όλη αυτή η ζωή θα πέρασει πίσω στο βουλγάρι. Η ζημιά δεν έγινε μόνο στο φυτικό κεφάλαιο, έγινε και στο ζωικό, έτσι, τα ζώα της περιοχής. Εννοείται. Δεν μπορεί να μείνει τώρα ένα ζώο σε ένα καμένο δάσος να κάνει τι. Είναι θέμα επιβίωσης. Ναι, και αν έχει χόρτο να βοσκήσει, δεν μπορεί να καλυφθεί. Και αν δεν κάνει καν ήδη πολλά από αυτά. Κοιτάξτε, πρακτικά σίγουρα θα κάνει. Τώρα υπάρχουν και ζώα που ήταν μικρής ηλικίας. Ο λαγός γεννάει όλο τον χρόνο. Έχει την ιδιότητα όταν κινδυνεύει να μην φεύγει από τον χώρο που κοιμάται. Το θεωρεί το πιο σίγουρο σημείο. Δηλαδή, λαγή σίγουρα πάνω. Για κάποια ζώα που είναι μικρά σε ηλικία που γεννήθηκαν τον Μάιο, π.χ., ενδεχομένως δεν προλάβανε αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό δεν θα το μάθει ποτέ κανένα. Έτσι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πρόληψη, όπως είπατε και εσείς, που πρέπει να γίνεται, δεν έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση καθόλου. Και φτάσαμε μετά μια εβδομάδα και πάνω από 5.000 στρέμματα καμένης δασικής έκτασης. Ακριβώς. Ναι. Το μόνο που μπορούμε να πούμε και να ελπίσουμε είναι να μην υπάρχει καμιά αναζωπήρωση, να κλείσουν όλα ομαλά. Ακριβώς. Και κάποια στιγμή να μπει σε πράξη η πρόληψη, όπως λέτε. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ εγώ να δικήσω κανέναν έτσι. Οι πιλότοι, για παράδειγμα, έχουν εξαντληθεί. Δηλαδή, κάποια στιγμή τους βλέπω τους ανθρώπους πετάνε και τους λυπήθηκα. Λέω, παιδιά, είναι κρίμα για αυτά τα παιδιά. Πάνε, έλα. Δηλαδή, μιλάμε για ώρες ατελείωτες, έτσι. Οι πυροσβέστες το ίδιο. Ώρες ολόκληρες να περιμένουν πότε θα βγει η φωτιά στο μονοπάτι για να τη σβήσουν. Το δασαρχείο το ίδιο. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάποιος δεν ήταν εδώ. Δεν μπορούσαν να δράσουν αφού πήρε αυτή την έκταση του βουνού. Η προσπάθεια αφού συνέβη το γεγονός ήταν σωστή. Το θέμα ήταν μέχρι εκεί. Ακριβώς. Μέχρι εκεί. Ακριβώς. Και μπράβο σε όλες τις δυνάμεις. Δηλαδή τα παιδιά δεν αφήσανε το βουνό ούτε μια στιγμή. Έτσι. Να μην τους αδικούμε δηλαδή. Οι ενέργειες από, δεν ξέρω, από το κεντρικό κράτος, δεν ξέρω από πού δίνονται, εκεί υπήρξε μια σχετική καθυστέρηση και σας λέω πάλι δεν γνωρίζω επακριβώς τους λόγους, έτσι. Γιατί το αν θα και εγώ όταν κάποιοι άνθρωποι κάπου, λογικό είναι ότι θα πας εκεί και έρχεται σε δεύτερη μοίρα ένα δάσος. Το λογικό αυτό είναι, έτσι. Και η δική μου άποψη είναι αυτή. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτή η χρόνη. Δεν το γνωρίζω. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο, δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Αυτά μόνο οι υπεύθυνοι μπορούν να μας τα πούνε. Εμείς να αναφέρουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν μπροστά μας. Αυτά που ζήσατε, αυτά που είδατε όλες αυτές τις ημέρες εκεί. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσαβλίδη, για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε τα πράγματα κυλήσουν λίγο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Έτσι ακριβώς. Καλό βράδυ. Γεια σας. Supermarket Kansas. Κάθε μέρα κοντά σας με εκπληκτικές προσφορές και το καλοκαίρι. Φέτα Pop Olympu μόνο 9,98 το κιλό. Ημί σκληρωτηρή λογάδι μόνο 15,34 το κιλό. Όλα τα προϊόντα χρυσή ζύμη 25% πιο φθηνά. Και επειδή όλοι πίνουν μπύρα το καλοκαίρι, μπύρα Άθλος κουτί 500 ml τα 5 τεμάχια μόνο 3,44. Όλα τα αντιλιακά καροτέν 50% πιο φθηνά. Αροξόλ κατσαριδοκτώνα, εντομοκτώνα και εντομοαποθητικά 25% πιο φθηνά. Ανακαλύψτε κι άλλες απίθανες επιλογές, αλλά και τα σούπερ τριήμερα κάθε Πέμπτη έως Σάββατο. Supermarket Kansas. Ζήστε το καλοκαίρι και χαρείτε κάθε στιγμή. Τι θα έκανα αν κέρδιζα το γύρο jackpot? Θα πήγαινα στο φεγγάρι για να παίξω μπάσκετ. Με την έλλειψη της βαρύτητας θα μπορούσα να καρφώνω. Όλα ακούγονται πιθανά με τα πιο απίθανα κέρδη. Eurojackpot. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Κατάθεση δελτίων αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Στο φυσικό αέριο δεν μας ακούνε απλώς, μας νιώθουν.
Γι' αυτό σας προσφέρουμε το ρεύμα Maxi Home Super Save με τη χαμηλότερη τιμή τον Ιούλιο από όλα τα τιμολόγια ρεύματος και 100% επιστροφή παγίου για τους επόμενους 12 μήνες με επιταγές έκπτωσης στην κάρτα ΑΒ Plus. Κάλεσε τώρα στο 181133. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. It's gonna be My Coast Up. Ο πιο σύντομος τρόπος για να δεις αν τηρούνται τα νέα μέτρα στην παραλία σου. Γιατί από φέτος απολαμβάνουμε παραλίες με περισσότερο ελεύθερο χώρο για όλους και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Και φροντίζουμε όλοι μαζί να παραμείνουν έτσι. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα επισκέφθηκε ο βουλευτής Ρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου για να συζητήσουν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα επισκέφθηκε ο βουλευτής Ρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου για να συζητήσουν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα σε συνέχεια της ερώτησης του βουλευτή για τη μείωση της αγροτικής παραγωγής λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και του αιτήματός του να ενταχθούν οι καλλιέργειες των χειμερινών σιτηρών και της αμυγδαλιάς σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Ο Σεραίος βουλευτής συζήτησε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την παρατεταμένη ξηρασία και τις ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας που επικρατούν στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερών κατά το τελευταίο διάστημα. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τον κύριο Χατζηβασιλείου ότι οι γεωτεχνικοί του ΕΛΓΑ παρακολούθησαν και παρακολουθούν στενά τις εν λόγω καλλιέργειες με σκοπό τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων. Το Υπουργείο θα αναμένει από τον ΕΛΓΑ το τεκμηριωμένο αίτημα για την ένταξή του σε ετήσιο πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για ενίσχυση της απώλειας παραγωγής. Επιπροσθέτως, ο κ. Χατζηβασιλείου συζήτησε με τους υφυπουργούς Διονύση Σταμενίτη και Χρήστο Κέλλα, στους οποίους έθεσε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Συγκεκριμένα σχετικά με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, ζήτησε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκπόνηση των σχεδίων, καθώς οι καιρικές συνθήκες και η κλιματική κρίση μειώνουν τη βοσκίσιμη ύλη. Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση εκκίνηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στις σπάνιες φυλές και τη βιολογική κτηνοτροφία και έθεσε τα προβλήματα με τις πληρωμές του ΟΠΚΕΠΕ και τις αστοχίες που κατά καιρούς έχουν σημειωθεί. Τέλος, έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η εγγραφή και η ανανέωση εγγραφής των παραγωγών των λαϊκών αγορών στο Μητρό Εμπόρων Οπών Οπωροκηπευτικών θα γίνεται χωρίς την καταβολή χρηματικού παραβόλου. Για τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο κ. Χατζηβασιλείου δήλωσε: «Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ακούν πάντα με προσοχή τις δίκαιες διεκδικήσεις των σερών αγροτών και κτηνοτρόφων». Μετά τον θάνατο του 75χρονου από τον ιό του Δυτικού Νείλου στο Δήμο Σερών, άλλα δύο νέα κρούσματα εμφανίστηκαν στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά αυτή τη φορά, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Το επόμενο μάλιστα διάστημα αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τον ομίατρο Αναστάσιο Αναστασιάδη, καθώς, όπως είπε, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ένας θάνατος και δύο νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου συμπεριλαμβάνονται στην εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Το θανατηφόρο κρούσμα αφορά κάτοικο του Δήμου Σερών, ενώ άλλα δύο κρούσματα ανακοινώθηκαν στο Βαλτοτόπι και στο Άγιο Πνεύμα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Ο συνολικός αριθμός δηλωθέντων περιστατικών ανέρχεται στα 16. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται δύο ασθενείς, σε απλές κλίνες 3 και 10 έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ σημειώθηκε ένας θάνατος. Ο νομίατρος Σερών, Αναστάσιος Αναστασιάδης, υπενθύμησε για ακόμη μία φορά πως οι ευπαθείς ομάδες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά, καθώς και άτομα με ανοστοκαταστολή και χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Ο κύριος Αναστασιάδης εφιστά την προσοχή σε όσους εμφανίσουν ύποπτα συμπτώματα. Να πούμε λίγα πράγματα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως κάθε χρονιά λέμε, ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από κουνούπι, το οποίο όμως πρέπει να είναι μολυσμένο από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα κουνούπια παίρνουν τον ιό του Δυτικού Νείλου μέσα κυρίως από τα πτηνά,
που είναι μολυσμένα οι ιονίτη και αυτά από τον ιό του Δυτικού Νείλου, δηλαδή τσιμπάνε τα πτηνά και από εκεί, αφού φέρουν τον ιό μέσα στο κουνούπι, αν μας τσιμπήσουν και εμάς, μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου στον άνθρωπο. Να πω επίσης εδώ ότι από τα 100 άτομα που θα μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου μέσα στο κουνουπιού, τα 80 άτομα δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα. Δηλαδή δημιουργούνται αντισώματα χωρίς να υπάρχει κάποιο σύμπτωμα, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί τώρα και εμείς που μιλάμε να έχουμε έτσι αντισώματα του ιού του Δυτικού Νείλου στον οργανισμό μας. Ένα 19% περίπου δημιουργούνται ήπια προβλήματα όπως κεφαλαλγία, πυρετός, γαστρεντερικές διαταραχές, εμετός, διάρρεια, κοιλιακός πόνος, τα οποία είναι ήπια συμπτώματα που τα βρίσκουμε και σε άλλες ιώσεις και λοιμώξεις, οπότε δεν μπορεί να είναι καθοριστικό για να καταλάβουμε αν πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου, και κρατάνε 2-3 μέρες τα συμπτώματα αυτά και υποχωρούν και δημιουργεί αντισώματα στον οργανισμό του ανθρώπου. Και η τρίτη περίπτωση είναι το 1%, που αυτό δεν θέλουμε να δημιουργείται. Το 1% του πληθυσμού, δηλαδή σε 100 άτομα που θα μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, το 1% θα κάνει τη λεγόμενη εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, θα προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα ο ιός. Κυρίως όμως η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος γίνεται σε άτομα, όπως είπαμε, ηλικιωμένα, αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα, όπως σαχαροδιαβήτη, πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες, παίρνουν φάρμακα, σοβαρά, βαριά φάρμακα, και κυρίως ηλικιωμένοι θα έλεγα. Αυτοί, σε αυτούς είναι πιο έντονα τα συμπτώματα, μπορούν να παρουσιάζουν εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, εισαγωγή στο νοσοκομείο, και εκεί δυστυχώς μπορεί πολλές φορές να έχουμε και θάνατο, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Να πω επίσης ότι εμβόλιο δεν υπάρχει για τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως και θεραπεία αυτή καθ' αυτή δεν υπάρχει για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για ιό, οπότε δεν υπάρχει θεραπεία άμεση. Η θεραπεία που δίνεται, κυρίως όταν υπάρχει εισαγωγή στο νοσοκομείο, είναι υποστηρικτική. Αναλόγως με τα προβλήματα που εμφανίζει ο ιός του Δυτικού Νείλου, υπάρχει μια υποστηρικτική θεραπεία, αγωγές για ο ασθενής, αν μπορέσει να το περάσει πιο ήπια και να βγει από αυτόν τον κολοκοθά του ιού του Δυτικού Νείλου. Τώρα, αν εμφανίσει κάποιο συμπτώματα, αυτά όπως είπαμε, δηλαδή ειδικά αν ηλικιωμένος και με χρόνια προβλήματα και εμφανίσει πυρετό με κεφαλαλγία, θα έλεγα, να πονάει το κεφάλι, δηλαδή ο λαιμός, ο αυχένας, πυρετός, και ίσως κάποια γαστρεντερική διαταραχή, τότε καλό θα είναι να μιλάνε με τον γιατρό τους και να καταφεύγουν στο νοσοκομείο, γιατί εκεί γίνεται διάγνωση με κάποιες εξετάσεις αίματος που προχωράνε για να γίνει διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου, για να προλάβουμε όσο νωρίτερα, ίσως κάποια θεραπευτική αγωγή μπορεί να καταβάλει όλη αυτή την νοσηρότητα του ασθενούς. Το επόμενο διάστημα αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τον ομίατρο, καθώς είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ως εκ τούτου, συνιστάται να τηρούμε τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, να χρησιμοποιούμε εντομοαποθητικά, να έχουμε σίτες σε πόρτες και παράθυρα και να μην αφήνουμε στάσιμα νερά. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να παίρνουν τα μέτρα τους με ιδιαίτερη συνέπεια. Θέλει να πω επίσης ότι ιδιαίτερη προσοχή, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Σίγουρα ακόμη 1-1,5 μήνα μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουμε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, τόσο πανελλαδικά όσο και στην Περιφερειακή Ένωση Τεσσερών. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τα κουνούπια είναι δύσκολο να εξελιχθούν, όλοι το ξέρουμε αυτό, είναι μέσα στην πανίδα, οπότε είναι δύσκολο να εξελιχθούν. Γίνονται ψεκασμοί από πλευράς του κράτους. Από πλευράς του κόσμου θα πρέπει να πω εδώ ότι θα πρέπει να μην αφήνουμε στάσιμα νερά, ειδικά στα χωριά, εκτινοτρόφοι ή και στην πόλη μέσα, όπου βλέπουμε στάσιμα νερά να μην τα αφήνουμε, να τα αδειάζουμε δηλαδή, γιατί τα κουνούπια εναποθέτουν τα αυγά τους μέσα σε στάσιμα νερά και εκεί μέσα σε 7 μέρες εκολάπτονται και βγαίνουν καινούργια κουνούπια. Ένα είναι αυτό που μπορούμε να μειώσουμε όσο μπορούμε τον αριθμό των κουνουπιών. Το επόμενο είναι, θα πρέπει όλοι μας να προσέχουμε έτσι το δείγμα του κουνουπιού, να μην μας τσιμπάνε κουνούπια δηλαδή. Αυτό θα πρέπει να, ό,τι μηχανισμό βρίσκουμε να χρησιμοποιούμε για να μην έχουμε έτσι δείγματα από το κουνούπι, θα πρέπει όταν σκουτινιάζει, γίνει όπως σκουτινιάζει, που τα κουνούπια βγαίνουν και πιο έντονα, θα πρέπει να αποφεύγουμε λίγο την κυκλοφορία εκείνης της ώρας. Θα πρέπει να φοράμε μακριά ρούχα πολλές φορές για να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια. Εντομοπαθητικά όσο μπορούμε, συνεχώς να επαναλαμβάνουμε εντομοπαθητικά, γιατί ξέρουμε ότι 1-2 ώρες κρατάνε τα εντομοπαθητικά και αν υδρώνουμε φεύγει η χρήση τους, η δράση τους. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε συχνή χρήση. Και ό,τι μπορούμε άλλο, με έτσι, προφύλαξη του σπιτιού, ό,τι μπορούμε για να αποφεύγουμε έτσι τη χρήση, το δείγμα του κουνουπιού, για να αποφεύγουμε να μην μας τσιμπάνε κουνούπια. Την αντίδραση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου προκάλεσε η διάταξη που πρόσθεσε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης στο νομοσχέδιο περί ψυχικής υγείας, επιτρέποντας την επίταξη των γιατρών
ώστε να καλυφθούν τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία. Όπως λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, Άγγελος Βάκαλος, αυτό που εξόργησε τους γιατρούς είναι ο εξαναγκασμός σε συνδυασμό με την διακοπή της συναλλαγογράφησης για όσους γιατρούς δεν τον δεχτούν. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας, όπου σύμφωνα με αυτό οι ιδιώτες ιατροί θα αναγκάζονται να κάνουν βάρδια στα δημόσια νοσοκομεία αν τους ζητηθεί. Σε περίπτωση που αρνηθούν, τότε θα τους αφαιρείται το δικαίωμα συνταγογράφησης φαρμάκων, με αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς καθημερινά να έχουν να αντιμετωπίσουν ένα επιπλέον πρόβλημα. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, Άγγελος Βάκαλος, σε περίπτωση ανάγκης, όπως για παράδειγμα την περίοδο του κορονοϊού, φυσικά και θα βοηθήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι ιδιώτες ιατροί. Όμως τώρα μιλάμε για κάλυψη κενών θέσεων με αυτοσχέδιους τρόπους. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να καλύψουμε το ΕΣΥ σε περιπτώσεις ανάγκης. Αυτή τη στιγμή δεν είναι περίπτωση ανάγκης, ούτε κορονοϊό έχουμε, ούτε πόλεμο. Γενικότερα, για να σας πω τη γνώμη μου, ότι ήταν κάτι το κατάντημα στο οποίο φτάσαμε, ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό ότι θα γίνει και μπορούσε να προβλεφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Τελευταία στιγμή τώρα τρέχουν και βρίσκουν διάφορους αυτοσχέδιους τρόπους για να καλύψουν τα κενά. Αυτό που εξόργησε τους ιατρούς είναι ο εξαναγκασμός σε συνδυασμό με την διακοπή της συνταγογράφησης και όχι η βοήθεια που θα προσέφεραν στο ΕΣΥ. Αυτό που μας ενόχλησε περισσότερο τώρα για να συγκεκριμενοποιήσουμε το θέμα είναι ο εξαναγκασμός των γιατρών να συμμετέχουν στις εφημερίες των νοσοκομείων με την απειλή διακοπής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Όχι αυτό καθ' αυτό το γεγονός ότι κάποιοι θα πάνε. Αν κάποιοι θέλουν να πάνε, ας πάνε και πολύ καλά θα κάνουν. Μας εξόργησαν όλοι αυτοί οι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί που είπε ο Υπουργός, ότι είμαστε γιατροί του τζάμπα, ότι σπουδάσαμε τζάμπα, ότι μας σπούδασε αυτός και τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς, ούτε καν και να τους αντικρούσουμε, δεν έχει νόημα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σερών δηλώνει πως στην περίπτωση που επιβληθούν ποινές σε ιδιώτες ιατρούς που δεν δεχτούν να δουλέψουν για το ΕΣΥ, θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά τους, ενώ αύριο Παρασκευή 26 Ιουλίου και τη Δευτέρα 29 Ιουλίου έχει αποφασιστεί να γίνει αναστολή των συνταγογραφήσεων από τους ιδιώτες ιατρούς. Η αναστολή δεν αφορά τα έκτακτα περιστατικά, τους ανθρώπους αμαία και τα αντιβιωτικά φάρμακα, καθώς αυτά χωρίς ιατρική συνταγή δεν μπορούν να δοθούν. Εάν επιβάλλουν ποινές σε κάποιους συναδέλφους, θα απαντήσουμε ανάλογα. Επίσης, αύριο και τη Δευτέρα έχει πάρθει απόφαση από τους πρόεδρους των ιατρικών συλλόγων και από τον Πανελλήνιο να γίνει αναστολή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τους ιδιώτες γιατρούς, εκτός των περιστατικών των επιγόντων, των αμαία και των αυτών που χρειάζονται αντιβιωτικά, διότι τα αντιβιωτικά χωρίς συνταγή δεν μπορείς να τα πάρεις. Η συνταγογράφηση είναι δικαίωμα του ασθενούς και απορρέει από τις εισφορές τις οποίες έχει πληρώσει. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να γίνονται οι ασθενείς αντικείμενο εκβιασμού εις βάρος των γιατρών. Ο κύριος Βάκαλος εκτιμάει πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα, ενώ δεν αποκλείει να σταματήσουν τη συνταγογράφηση και οι νοσοκομιακοί ιατροί. Θα σταματήσουν και οι νοσοκομιακοί μετά να συνταγογραφούν, όχι μόνο. Εμείς το κάνουμε τώρα αυτό σε μια ένδειξη του τι μπορεί να συμβεί. Δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση σχετικά, αλλά πιθανώς θα πάρουμε. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρείται κανένας. Αλλά και δεν θέλουμε και εμείς να γινόμαστε αντικείμενο εκμετάλλευσης και κυρίως αντικείμενο προσβολών. Τι θα έκανα αν κέρδιζα το κύριο Τζάκποτ? Θα πήγαινα στο φεγγάρι για να παίξω μπάσκετ. Με την έλλειψη της βαρύτητας θα μπορούσα να καρφώνω. Όλα ακούγονται πιθανά με τα πιο απίθανα κέρδη. Eurojackpot, το ευρωπαϊκό παιχνίδι με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Κατάθεση δελτίων αποκλειστικά στα καταστήματα OPAP. OPAP, ζήσε το παιχνίδι. Για περισσότερα από 50 χρόνια είμαστε κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας. Γι' αυτό και η κάθε μας κίνηση γίνεται με αίσθημα ευθύνης.
προχωράμε μαζί με εμπειρία και στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνεται τόσα χρόνια. Με την άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας και με συνεχής επιμόρφωση, δημιουργούμε νέες συνθήκες καλλιέργειας για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Την καλύτερη σοδειά. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικο και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5 χιλιόμετρο Σερών Ιγρήτας, Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας, Διασταύρωση Θολού Νέας Ίχνης. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η αλλαγή είναι η μοναδική μας σταθερά. Και σήμερα η Μυτιλινέως αλλάζει όνομα και γίνεται Metlen. Και με ακόμη περισσότερη δύναμη παραμένει στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης και οραματίζεται σταθερά τα επόμενα χρόνια. Metlen. Energy Metals. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Νέας Ίχνης αλλά και πρόεδρο του ΤΟΕΒ Φιλίδας, τον κύριο Ταράκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την λειψιδρία λόγω των καιρικών συνθήκων. Καλησπέρα, κύριε Ταράκη. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Φαντάζομαι ότι και εσείς εκεί στον ΤΟΕΒ Φιλίδας αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι, δηλαδή την έλλειψη νερού. Είμαστε σε οριακό σημείο. Σε πολύ ωριακό σημείο, κινδυνεύουν να χαθούν οι παραγωγές, ο αγκίτης έχει στερέψει, είναι πολύ δύσκολα είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα είναι. Έχει γίνει κάτι ούτως ώστε το πρόβλημα να μην είναι τόσο μεγάλο, κάποια κίνηση, οτιδήποτε. Μακροχρόνια, ρε παιδί μου, έχει γίνει κάτι. Έχει γίνει μια μελέτη από τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, για να γίνει κλειστό δίκτυο. Αλλά πρέπει να χρηματοδοτηθεί και να βγει δημοπρασία. Δηλαδή η μελέτη είναι έτοιμη για κλειστό δίκτυο και άμα γίνει αυτό εδώ, πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα εδώ η περιοχή, γιατί θα κάνουν εξοικονόμηση του νερού. Πάρα πολύ. Ενώ τώρα είναι ανοιχτό το δίκτυο. Και ρίχνουμε μέσα σε κομμάτι ένα κανάλι το οποίο το νερό χάνεται. Αυτό και από εδώ και μετά, βέβαια, όταν γίνει το έργο. Ναι, αλλά φέτος έχουμε τώρα σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε περάσει τρεις αντλίες. Οικονομικά ο οργανισμός είναι στα όρια του. Έχω ζητήσει, άμα μπορούν να με φέρουν, το ξέρω ότι λειτουργικά είναι δύσκολο, τουλάχιστον καύσιμη ύλη. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι. Έχουμε κάνει και μια λιτανία. Και δεν μπορώ να καταλάβω οι περισσότεροι που κοροϊδεύσαν και να σας πω και κάτι, το λέω και να τριχιάζω, έδειξε χθες. Μιλάτε για τη λιτανία. Όσο και που ναι, έχουμε κάνει και λιτανία, την οποία δεν την προκάλεσε μονάχα. Εγώ την προκάλεσαν όλοι οι αγρότες. Έτσι είπαμε τον παπά να κάνει μια λιτανία, γιατί μας είπαν οι παλιοί ότι παλιά έφτιαχναν λιτανίες και ο Θεός από πάνω βοηθούσε. Τώρα, μας έχουν πει πολλά, μας έχουν κοροϊδέψει. Εντάξει, χωρίς πίστη στο Θεό, εγώ πιστεύω ότι δεν γίνεται και τίποτα. Τώρα εμείς βλέπουμε πλάνα από αυτή τη λιτανία που κάνατε, ναι, με, ναι, τον παπά. Όπως είπατε και εσείς, κάποιοι το είδαν λίγο έτσι, όλη αυτή την τελετή την είδαν λίγο χιουμοριστικά. Εντάξει, δικαίωμά τους είναι. Γι' αυτό ίσως μας τιμωρεί και ο Θεός. Δεν ξέρω τι να πω. Και άμα σας πω ότι, σας το λέω και να τριχιάζω τώρα, ότι χθες έβριξε στο χωριό μέσα, μέχρι εκεί που βλέπετε αυτή τη στιγμή, που έγινε η λιτανία. Πάρα πολύ έβρεξε. Τώρα, τυχαίο. Μισό λεπτό. Λέτε ότι έβρεξε από το χωριό μέχρι το σημείο που πήγε ο παπάς. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ. Και όχι πριν και μέχρι μετά. Μέχρι το σημείο που έγινε ο παπάς. Και όχι πριν και μετά. Και όχι πριν και μετά δεν έβρεξε, δηλαδή στο σημείο. Όχι. Πριν και όχι. Μετά. Όχι. Μετά δεν έβρεξε. Μέχρι εκεί το ποταμό εκεί τέλει. Μέχρι εκεί που πήγε ο παπάς. Ναι. Τώρα, άμα είναι τυχαίο ή άμα. Τώρα εντάξει, καθένα ό,τι θέλει. Πιστεύει. Ναι. Έβρεξε όπως είπατε και εσείς, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό αρκεί. Δεν αρκεί, όχι. Δεν αρκεί γιατί δεν έβρεξε και που έπρεπε να ρίξει. Έβρεξε, δηλαδή, με μια περιοχή μικρή, ναι, και μέσα στο χωριό πάρα πολύ. Τώρα αυτό εδώ πέρα που έχω να πω εγώ είναι ότι εδώ και 6-7 χρόνια παρακαλάω τους υπουργούς όλους που ήταν από εδώ να συνδέσουν τη χρήση νερού του οργανισμού με τη δήλωση ΟΣΔΕ, γιατί στον οργανισμό πληρώνει το 60% ενώ ποτίζουν το 100%. Άμα είχα εγώ αυτά τα χρήματα και το συμβούλιο και πλήρωναν όλες τις φορές τους, δεν θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Ούτε θα κάθομαι να ζητούσα
πετρέλαιο και να πληρώσουν το ρεύμα και τέτοια. Δεν τα είχαμε σοβαρά. Άρα μιλάτε για τα οικονομικά του το ΕΒ αυτή τη στιγμή, έτσι. Ότι... Ναι, για τα οικονομικά του το ΕΒ. Ότι δεν πληρώνουν οι αγρότες τη συνεισφορά του στον το ΕΒ. Ένα 40% δεν πληρώνει. 40% σχεδόν η μισή δεν πληρώνουν τότε. Ναι, σχεδόν η μισή. Του οποίου βεβαιώνουμε στην εφορία. Αλλά η φορεία κρατάει πρώτα άμα έχουν χρέη στο δημόσιο, σε τράπεζες και ό,τι περισσέψει δίνει και στον οργανισμό, τα οποία είναι πολύ λίγα. Ενώ άμα ήταν πώς είναι με τον ΕΛΓΑ που αναγκαστικά τον πληρώνει ή τον πληρώνει τέτοιο εφάπαξη στο παρελθόν τα δικαιώματα, έτσι έπρεπε να είναι συντεμένα όλα τα του ΕΒ και το ΓΟΕΒ και οι νοικοκύριδες θα γίνουν αγρότες, αλλά θα σώζουν και οι οργανισμοί αυτοί. Άρα τώρα, επομένως και να βεβαιωθούν τα χρήματα στην εφορία, πάνε στην εφορία και μπορεί να χρωστάει αυτός από οπουδήποτε αλλού και πάνε τα χρήματα εκεί και όχι στον ΤΟΕΒ. Ναι, πρώτα κρατάνε εκείνα εκεί και μετά ό,τι περισσέψουν, που είναι πολύ λίγα, στέλνουν και στον οργανισμό. Έχουμε κάνει διαγωνισμό από τότε που έγινα πρόεδρος να έρθουν να βοηθήσουμε. Εμείς δεν είπαμε κάποιος που χρωστάει πολλά χρήματα, ότι ξέρει τίποτα, φέρτα, κάντα, να έρθει να κάνει ένα διαγωνισμό. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό εδώ, μα του κάνει το Υπουργείο, θα σωθούν και οι οργανισμοί και οι νοικοκύριδες θα γίνουν οι αγρότες. Έχετε... Δεν γίνεται να πληρώνουν το 60% και το 40%. Το ίδιο συμβαίνει, το γνωρίζετε καλά και σε Δήμους, αλλά το Δήμοι, επειδή είναι δημοσίου δικαίου, μπορούν να δεσμεύσουν λογαριασμούς. Εμείς δεν μπορούμε, σαν ιδιωτικό δικαίου, να δεσμεύσουμε λογαριασμούς. Το μόνο λύση που έχουμε είναι να τα στείλουμε στην εφορία. Αυτό εδώ. Έχετε κάνει την πρόταση στο Υπουργείο? Πολλές φορές. Και τι σας απαντά? Και στον κύριο Γιωργαντά έχω κάνει, πολλές φορές. Και στην κυρία Ραμπατζή το έχω πει. Έχω κάνει πολλές φορές. Είναι η καλύτερη λύση για μένα που υπάρχει για να ζωντανέψουν ξανά οι οργανισμοί. Και να μην ζητάνε πετρέλαιο και τέτοια. Όταν κάνατε την πρόταση στο Υπουργείο, τι σας απάντησαν, τι σας είπαν? Το κοιτάνε, λένε, και να δουν πώς θα το συνδέσουν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον είναι. Δεν ξέρω. Φοβάται να μην γυρίσει ανάποδα και δεν ψηφίζουν ο κόσμος του, έστω και η κυβέρνηση και να είναι. Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν το κάνουν. Είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή που υπάρχει για όλα τα του ΕΒ και για το ΓΟΕΒ. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν να πληρώνουν οι αγρότες την εισφορά τους, διότι αυτοί που πληρώνουν τι είναι, κορόιδα? Όπως το λέτε ακριβώς. Δηλαδή και αυτοί που δεν πληρώνουν φωνάζουν παραπάνω. Ενώ το καταστατικό μας είναι πολύ παλιό, το καταστατικό του οργανισμού, όλων των οργανισμών, το οποίο λέει ότι μπορεί στον άλλο να τον κόψει στο νερό, να τον δώσει νερό. Ποιος αιρετός τώρα θα πάει να κόψει το νερό που έχει μια οικογένεια, να πει ποιος θα τα κάνει αυτά εδώ, ποιος αιρετός? Το καλύτερο ήταν να του συνδέσουμε τη δήλωση ΟΣΔΕ και υποχρεωτικά θέλει, δεν θέλει, εκεί θα πληρώσει ο αγρότης. Ή θα κάνει διαγωνισμό για να πάρει το χαρτί από τον οργανισμό, ή θα πληρώσει το ποσό του και έτσι θα σωθούν και οι οργανισμοί και οι αγρότες θα γίνουν οικοκυρέοι. Διακανονισμούς ο ίδιος ο οργανισμός κάνει? Ναι, βεβαίως κάνει. Αλλά δεν έρχονται. Πολύ λίγοι ήρθαν. Και δείτε να σας πω, εμείς έχουμε μια εισφορά 10 και 12. Άμα έχεις 100 στρέμματα, είναι 1000 ευρώ το χρόνο. Άμα έρχω και κάνω εγώ ένα διακανονισμό 50 ευρώ να δίνω το μήνα, είναι 560 ευρώ, 600 ευρώ το χρόνο. Άρα τρέχεται, αλλά η άλλη χρονιά τρέχει. Πάλι μαζεύονται πολλά τα λεφτά. Ναι. Το πρόβλημά μας είναι αυτό εδώ. Άμα είχα εγώ αυτά τα χρήματα και το συμβούλιο, δεν θα είχαμε αυτή τη στιγμή το σοβαρό πρόβλημα και ούτε θα έδινα και ούτε καταγγείλα κανένα, γιατί πολλοί έγραψαν ότι κάτι, δεν έχω καταγγείλει κάτι. Έχω κάνει μια έκκληση να μας δώσουν, να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν πετρέλαιο, ότι μπορούν να μας πληρώσουν τα ρεύματα, κάτι να μας κάνουν. Εντάξει, εσείς δεν δυνατείτε να πληρώσετε αυτές τις υποχρεώσεις, γιατί δεν πληρώνουν με τη σειρά τους οι αγρότες, άρα δεν υπάρχουν τα χρήματα. Θα χρειαστεί να κάνω γενική συνέλευση, να ανεβάσω την εισφορά και θα πληρώσω πάλι το 50 και το 60%. Θα πληρώσουν πάλι οι ίδιοι δηλαδή. Πάλι οι ίδιοι θα πληρώσουν. Είναι κρίμα. Κάποια στιγμή, αφού είναι ζωτική σημασία ο οργανισμός εδώ και το τόπο μας, πρέπει όλοι να κοιτάξουμε να πληρώνουμε πρώτα-πρώτα το νερό που ποτίζουμε στα χωράφια. Εντάξει, εμείς είμαστε πολύ δύσκολα, γιατί ποτίζουμε με πετρέλαιο. Όλοι οι αγρότες είμαστε πολύ δύσκολα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό προσπάθησαμε, είπαμε τον Υπουργό, έχουμε βάλει τη μελέτη να γίνει το έργο αυτό το μεγάλο και να σωθεί εδώ η περιοχή. Και μακάρι να γίνει σε όλο τον νομό. Σε όλο τον νομό δεν με ενδιαφέρει εμένα. Μένα με ενδιαφέρει και το νομό Σερών. Για την περιοχή μου και το νομό Σερών. Όπως, γιατί βλέπω όλα τα χρήματα τώρα πηγαίνω στη Λάρισα. Εντάξει, είχαν και αυτοί τις καταστροφές τους εκεί, δικαιολογημένα. Αλλά εντάξει, εμείς εδώ πρέπει εμείς εδώ και σε εμάς κάτι να γίνει. Προφανώς δεν μπορεί να επικεντρώνεται σε μια περιοχή.
Σας είπα ότι υπάρχουν λύσεις. Πιστεύω ότι και το κρητικό μηχανισμό δεν είναι τίποτα. Έχουμε ας πούμε τον Στριμώνα, ο οποίος έχει νερό. Δεν είναι τίποτα για τον κρητικό μηχανισμό να έρθει και να μας βοηθήσει και να φέρει το νερό εκεί που θέλουμε, σε κάποιες διόρυγγες για να... Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα άμα συμφέρει παραπάνω την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος, άμα ξεραθούν οι παραγωγές να δηλωθούν στον εργάη στα ΨΕΑ, και να αποζημιωθούν, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Όλα αυτά προϋποθέτουν έργα και άρα χρήματα. Εκεί είναι το ζήτημα, φαντάζομαι. Ναι, όλα προϋποθέτουν χρήματα. Όλα. Μάλιστα. Οπότε έτσι έχει η εικόνα. Μένει να γίνει και μία έκκληση για να μην είναι τουλάχιστον κατασπατάληση του νερού για το θέμα της οξυδρίας που υπάρχει. Και βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, κάποια στιγμή για το θέμα των χρημάτων να συνδεθεί με το ΟΣΔΕ, όπως είναι η πρότασή σας, με τις γλώσσες ΟΣΔΕ. Είναι το καλύτερο και άμα μπορείτε, κύριε Καπετάνια, αυτό να το κάνετε συνέχεια θέμα. Άμα πάρετε και άλλους προέδρους και το πρόεδρος στο ΓΟΕΒ, θα σας πει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο για να σωθούν οι οργανισμοί. Και δίκαιο, εν πάση περιπτώσει, να πληρώσει αυτός ο οποίος είναι να πληρώσει, να πληρώσει. Και ναι, να αλλιώς... μην επιφορτίζονται οι άλλοι και το δικό του μερίδιο. Αλλιώς η άλλη λύση είναι, γιατί εμείς είμαστε αιρετοί, να τα δώσουν σε ένα ιδιώτη. Σε ένα εργολάβο, όλα τα του ΕΒ και το ΓΟΕΒ, και από εκεί και πέρα θέλουν, δεν θέλουν οι αγρότες, θα πληρώσουν. Γιατί μετά θα πάει δικά του. Καλά, εσείς που είστε αιρετοί, δηλαδή δεν μπορείτε να το κόψετε. Τι φοβάσαι, μην δεν σας ψηφίσουν. Όχι, δεν είναι αυτό. Εντάξει, είναι αλλιώς είναι. Τώρα κάθε μέρα με ανθρώπους που βρίσκεις, που κάνεις, κάνουν, τα στέλνουμε στην εφορία. Δεν τον κόψω το νερό. Να τον κόψω το νερό. Μπαίνουν και οι προσωπικές σχέσεις. Και να έρθει να με κλαίει με την οικογένεια του μαζί. Τι να κάνω, πείτε μου. Εγώ να το κάνω αυτό όταν υπάρχουν τόσες λύσεις. Να πάμε με την αδρονομία εκεί, με την αστυνομία, να το πούμε: όχι, δεν θα ποτίσει γιατί χρωστάς. Είναι εύκολο, εσείς πώς το βλέπετε. Ενώ υπάρχουν άλλες λύσεις. Έρχεστε σε δύσκολη θέση, είναι γεγονός. Ναι, δηλαδή έρχονται, δηλαδή θα έρθει ο ξάδερφός μου, δεν ξέρω κι εγώ, ο συνδημότης μου, ο χωριανός μου, ο συγχωριανός. Τι να τον κάνω. Ενώ υπάρχουν άλλες λύσεις. Το οποίο δεν χρειάζεται να παρέμβει καθόλου ο οργανισμός. Να τα κάνω σύνδεση με τη δήλωση ΟΣΔΕ και τελείωσε. Δεν πλήρωσες οργανισμό. Δεν θα πάρεις δικαιώματα όπως είναι με τον ΕΡΓΑ. Δηλαδή, με τον ΕΡΓΑ πώς το σύνδεσαν τα κατάγκα. Και είναι κάτι που το ζητούν και τα άλλα το ΕΒ. Εννοείται, όποιον και μα πάρετε τηλέφωνο δεν θα πει όχι στο πράγμα. Έχουν κάνει αιτήσεις και τα άλλα το ΕΒ και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Υπουργείο δεν το βλέπει σοβαρά να το κάνει και να σωθούν οι οργανισμοί. Μάλιστα. Οικονομικά. Κύριε Ταράκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και τα όσα μας είπατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Πρόγνωση καιρού για αύριο Παρασκευή 26 Ιουλίου. Ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, ενώ τοπικοί όμβροι θα ζημιωθούν στα ορεινά της Θράκης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 και τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία στις Σέρρες θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35, στη Καβάλα από 20 έως 31, στη Δράμα από 16 έως 32, στη Ξάνθη από 15 έως 32, στη Κομοτηνή από 18 έως 32, στην Αλεξανδρούπολη από 20 έως 33 και στην Ορεστιάδα από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Βλέπεις αυτόν τον κύκλο. Σε αυτόν είμαστε μαζί. Μαζί γιατί θέλουμε τον τόπο μας καθαρό και ένα περιβάλλον υγιές για όλους. Στο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργούμε καινοτόμες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων που βελτιώνουν τη διαδικασία συλλογής, διάθεσης, διαλογής και υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. Ακολουθούμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων. Μπαίνουμε όλοι στον κύκλο. Διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας σωστά κάθε μέρα. Όλοι μαζί ένας κύκλος. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.